Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα στο Κυπριακό? Σήμερα το κόμμα σας κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην συνυπογράψει κοινό ανακοινωθέν προτού μπει το θέμα στο Εθνικό Συμβούλιο. Γιατί το κάνετε αυτό? Νομίζω γιατί είναι ξεκάθαρο. Τι κίνδυνοι θεωρείτε ότι ελοχεύουν? Αν περίπτωση. Έχει απομείνει οποιοδήποτε ρόλος στο Εθνικό Συμβούλιο, αυτός τουλάχιστον, έστω και την Ιστάτη, θα πρέπει και να διαφυλαχθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και να αξιοποιηθεί προς όφελος της ελληνοκυπριακής πλευράς και ακόμα και προς όφελος του ιδίου του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να είχε ή να μην είχε κατά τη διάρκεια των ετών και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ο ρόλος ουσιαστικός του Εθνικού Συμβουλίου είναι να βοηθά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να δίδει την ευκαιρία στον οποιοδήποτε πρόεδρο της Δημοκρατίας να ακούει τις ανησυχίες, τις απόψεις, τις ενστάσεις, τις εναλλακτικές προτάσεις, ενδεχομένως και κάποιες παγίδες που μπορεί να υπάρχουν για την πλευρά μας, έτσι ώστε να έχει μια απόλυτα σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη. Άλλωστε, κάποτε, να θυμίσω, σε περίοδο βεβαίως εκλογών, κάποιοι έλεγαν ότι το Κυπριακό δεν μπορούν να το σηκώσουν οι ώμοι ενός. Αυτά δεν είναι λόγια του Δημοκρατικού Κόμματος. Κάποιοι άλλοι τα έλεγαν, επαναλαμβάνω, ήταν σε προεκλογική περίοδο. Επιτέλους, έστω και την Ιστάτη, ας κάνουν κάποια πράξη αυτά που ήδη εξτόμιζαν και διακήρυταν ότι είναι δικές τους θέσεις. Ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος, το βάρος του Κυπριακού. Διαφορετικά, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί που έχουν πλέον αποφασίσει και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφόσον συνεχίζει και να διαμορφώνει τις απόψεις μόνος του και να αποφασίζει μόνος του για την πορεία του εθνικού θέματος αλλά και για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα φέρει μόνος του ακεραία την ευθύνη. Μάλιστα. Κύριε Οδοκρήτου, να μου επιτρέψετε να βάλουμε και τον κύριο Προδρόμου στην κουβέντα. Ελάτε, κύριε Προδρόμου, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Άλλωστε, τώρα μέχρι να ετοιμαστεί και ο κύριος Προδρόμου, έτοιμος είναι. Λοιπόν, κύριε Προδρόμου, να αρχίσω από εσάς το επόμενο ερώτημα. Συγκεντρωμένο στις εκλογές και όχι στις συνομιλίες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέγει ο Μουσταφά Ακιτζή. Αυτή την ώρα όλοι. Κάπως και σαν, από τη μια και από την άλλη πλευρά. Παρούτι, και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και από την τουρκική πλευρά και από την ελληνική, και από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και όσων διαμαρτύρονται, υπάρχει μια κοινή διαπίστωση. Ότι είμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Κρίσιμη φάση με καλό κλίμα ή όχι? Θα είναι η ώρα της αλήθειας. Με καλό κλίμα ή όχι? Κοιτάξτε, αυτά τα εικασίες και οι μαντίες και οι εκτιμήσεις, καλό κλίμα, λιγότερο καλό κλίμα, είναι φθαρτά. Σε μερικές μέρες. Δεν ήταν δικές μας οι εκτιμήσεις, κύριε Προδρόμου. Σε μερικές μέρες, όχι, μιλάω για το ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό. Σε μερικές μέρες θα ξέρουμε. Και αντί αυτό το πράγμα να μας συνεπέρνει, να μας συγκλονίζει και να μας δημιουργεί μια αίσθηση ευθύνης, ασχολούμαστε πάντα με το τι θα πούμε σήμερα και τι θα ρίξουμε ο ένας στο κεφάλι του άλλου. Και βεβαίως, εδώ το πρόβλημά μας είναι να ληφθεί μια απόφαση που θα βγάζει την Τουρκία από την Κύπρο. Τις διαμαρτυρίες τις ακούμε. Ακούγοντας το δίκο, εγώ καταλαβαίνω. Είναι κατανοητό. Το δίκο θα ήθελε ο πρόεδρος Αναστασιάδης να διαπραγματεύεται με θέση του κυρίου Νικόλα Παπαδόπουλου. Θεμητό. Αλλά δεν είναι ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος πρόεδρος της Δημοκρατίας και ελπίζω και φαντάζομαι να το καταλαβαίνουν. Αυτές τις μέρες, ο κύριος Ακιντζή πήγε στην Άγκυρα, ο κύριος Τσαβούσολου ήρθε εδώ. Η δική μας η πλευρά κάνει όλες τις διαβουλεύσεις. Τα κόμματα που συνέχεια κάθε μέρα διαμαρτύρονται έχουν πρόσβαση στα πρακτικά των τελευταίων συναντήσεων που θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακιντζή. Ταυτόχρονα υπενθυμίζω ότι ήδη είχαν κληθεί από τον Ιούλιο, υπενθύμηση ήταν, ίσχυε και πριν, να συμβουλευτούν όλα τα έγγραφα που κατατίθενται στις διαπραγματεύσεις, έγγραφα τα οποία ετοιμάζονται από μια διαπραγματευτική ομάδα στην οποία τα κόμματα συμμετέχουν. Έχουν κάποιους δικούς τους ανθρώπους, όπως έχουν και στις τεχνικές επιτροπές. Μάλιστα. Ενώ έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, το δίκο το έχει ασκήσει στο παρελθόν, να φωνάξει τον διαπραγματευτή, τον κύριο Μαυρογιάννη, και να ενημερωθεί. Παρόλα αυτά, αντί να ασχοληθούμε
με την ουσία και τα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή πώς θα ξεπεράσουμε τον σκόπελο ότι δεν θέλουμε τουρκική παρουσία και κυδεμόνευση στην Κύπρο πρώτα απ' όλα, και αν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Η Τουρκία μας προκαλεί. Λέει συνέχεια να πάμε εδώ και τώρα σε πενταμερή διάσκεψη. Ωραία. Και πιθανώς να εννοούν αυτοί ότι με τις δικές τους αξιώσεις δεδομένες εδώ έχουμε φτάσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπαθεί αυτή την κατάσταση να την ανατρέψει με την έννοια του να έχει μια συμφωνία, όπως έχει πει. Αυτός είναι ο στόχος. Που να μπορεί να την αποδεχτεί. Κλείστε, κύριε Προδρόμου, για να... Κλείνω λέγοντας ότι αυτή την ώρα ακριβώς θα έπρεπε όλοι να είμαστε πιο ψύχρεμοι. Δεν είναι ώρα να μετρήσουμε αν είχαμε ή δεν είχαμε δίκιο, γιατί στο κάτω-κάτω, με αυτά που γίνονται σε ένα άλλο μέτωπο παρεμφερές, για παράδειγμα το δίκο, έχει διαψευστεί παταγωδώς. Η συμφωνία που γίνεται με την Αίγυπτο και δίνει την δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν άλλοι, το Ισραήλ, η Τουρκία. Βάλτε μια τελεία. Δεν ισχύει το ότι προδίκαζαν, για παράδειγμα, και κατηγορούσαν τον Αναστασιάδη ότι μας έχει θάψει την υπόθεση του φυσικού αερίου, πάει με αγωγό στην Τουρκία. Ορίστε που υπάρχει υπαλλακτική λύση από την δική μας κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, κύριε Προδρόμου, ας μετρήσουμε τα πράγματα. Μένω εδώ μια τελεία, και να περιμένουμε να δούμε εδώ, τι γιατί θα πρέπει να πάρουμε και την απάντηση από την κυρία Ερωτοκρήτου. Σύντομα, κυρία Ερωτοκρήτου, έχουμε ολοκληρώσει το χρόνο. Από εξαγγελίες και μεγάλα λόγια έχουμε χορτάσει. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρώτο. Κατά δεύτερο, θα συμφωνήσω με τον πρόδρομο ότι πράγματι η Τουρκία προκαλεί. Όμως προκαλεί επειδή έχει βρει πρόσφορο έδαφος. Όταν εμείς από την μέρα που έχουμε συνυπογράψει τη συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου υποχωρούμε συνεχώς μονομερώς και στην διαδικασία, με συγχωρείτε, αλλά και στην ουσία, πολύ καλά κάνει η Τουρκία και προκαλεί, γιατί γνωρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει κάτι περισσότερα με τον διαπραγματευτή τον οποίο έχει. Κατά τρίτο λόγο, δεν μπορώ να κατανοήσω και πραγματικά αυτή λόγο, την μεθοδολογία της πρόσβασης των πρακτικών, της πρόσβασης στα έγγραφα. Τότε γιατί δεν καταργούμε το Εθνικό Συμβούλιο? Εφόσον ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου και ο ρόλος των απόψεων των αρχηγών μπορεί να αντικατασταθεί και κατά την άποψη του κύριου Προδρόμου αντικαθίσταται πλήρως και επαρκώς με την μετάβαση στο Προεδρικό για την μελέτη για περιορισμένο χρονικό διάστημα κάποιων εγγράφων. Τώρα, ποιων εγγράφων, πόσων εγγράφων, αν είναι όλα, αν είναι δεν είναι όλα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτά που για μία φορά μόνο μας έδωσαν, τότε διαρωτούμε γιατί δεν καταργούμε το Εθνικό Συμβούλιο. Αφού οι αρχηγοί και τα πολιτικά κόμματα μπορούν να πάνε κατά τον κύριο Προδρόμου πάνω στο Προεδρικό και να δουν τα έγγραφα. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να αντιληφθούν κάποιοι ότι εφόσον αποφάσισαν μόνοι τους να διαχειρίζονται το Κυπριακό, μόνοι τους θα φέρουν ολόκληρη την ευθύνη για την κατάληξη. Μάλιστα. Και τελειώνοντας, λέω το εξής. Δεν μπορούμε να πάμε. Δεν μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την προστασία των δικαιωμάτων του ελληνοκυπριακού λαού. Δεν μπορούμε να πάμε σε κοινή δήλωση στις 14 του Σεπτέμβρη χωρίς να προηγηθεί μια συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, όπου θα συμφωνήσουν ή δεν θα συμφωνήσουν.